Κύριε Υπουργέ, εντάξει, αναλύσατε εξωτερική πολιτική ασφάλεια μετά το 1974, όμως να σας πω κάτι. Κανείς μπορεί να βγάλει και συμπεράσματα από την εμπειρία. Τι κέρδισε ο λαός και τι κέρδισε η χώρα. Η ζωή του ελληνικού λαού δεν βελτιώθηκε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς έγινε πολύ πολύ χειρότερη για να ευνοηθούν μονοπόλια. Ούτε αλληλεγγύη υπήρξε ποτέ σε δύσκολες στιγμές, αλλά και με το θέμα της Τουρκίας όχι μόνο δεν βελτιώθηκε η ασφάλεια της χώρας, αλλά διεκδικεί με τις πλάτες Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερικάνων και τη Μισή Κύπρο και το Μισό Αιγαίο σαν συνεκμετάλλευση. Γιατί οι αξίες τους είναι τι θα κερδίσουν τα ευρωπαϊκά μονοπόλια. Και σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, αυτό που εμάς μας ανησυχεί βαθιά είναι ότι η χώρα μετατρέπεται σε μια απέραντη πολεμική βάση. Είναι μαγνήτης κινδύνων. Ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το συνεχίζετε εσείς γοργά. Θέλω να βάλω ορισμένα ερωτήματα για ζητήματα που ίσως και δεν θίξατε. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή σε επικαιρότητα αλλά και με ανησυχία. Έχουμε εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, καταπατώντας κάθε διεθνές δίκαιο. Και βεβαίως υπάρχουν τα παιχνίδια που παίζονται με τις ΗΠΑ. Θέλω να ρωτήσω αν έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχει συζητηθεί και αν έχετε ορισμένα να μας πείτε. Αναφερθήκατε στα δημοσιονομικά, στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το καινούριο που συζητιέται. Οι πόροι στο κομμάτι συνοχή και της κοινής αγροτικής πολιτικής μπορεί να είναι στο ίδιο ύψος, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που καταμερίζονται, γιατί τα κράτη-μέλη και ειδικά για την Ελλάδα μπορεί να πάρει πολύ λιγότερα από όσα έπαιρνε. Άρα θέλουμε μία πληροφόρηση το πού βρίσκεται. Υπάρχουν αντιθέσεις και συζητήσεις και βεβαίως μέσα στα δημοσιονομικά υπάρχουν πολύ μεγάλες ανησυχίες που καταγράφονται και από ευρωπαϊκά και αμερικάνικα οικονομικά Ινστιτούτα και από τις κυβερνήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση. Προετοιμάζονται θωρακίζοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τράπεζες, μεγάλα μονοπόλια που την περασμένη δεκαετία πήραν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σαν ενέσεις ρευστότητας, χρήματα που κόβονται από μισθούς, συντάξεις, δικαιώματα των λαών της Ευρώπης. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιος ειδικός σχεδιασμός, αν συζητιούνται πέρα από αυτά που αναφέρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναφερθήκατε στο Brexit. Φαίνεται ότι είναι δεδομένο αυτό που χαρακτηρίζουν άτακτο. Εντάξει, και μετά τη συζήτηση με τη Γερμανία κλπ. Βεβαίως έχουν οξυνθεί αντιθέσεις και ανταγωνισμοί μεταξύ τμήματων κεφαλαίου στην Βρετανία και φαίνεται υπερισχύουν αυτά που έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία που θα βρεθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέτε για ένα νομοσχέδιο που θα έρθει. Τη μορφή του επίγοντος θα το αποφασίσουν στη διάσκεψη Προέδρων. Βεβαίως αυτό εξαρτάται το τι θα περιέχει. Δεν ξέρω εάν εσείς μπορείτε να μας μιλήσετε για το περιεχόμενο. Τέλος, θέλω να σας ρωτήσω ότι υπάρχουν συζητήσεις για το νέο Δουβλίνο. Μας αφορά άμεσα γιατί συνδέεται με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Έχουμε διαφωνήσει και τις επιπτώσεις τις βιώνουμε. Ταυτόχρονα υπάρχουν συζητήσεις και για την αναθεώρηση της Σέγγεν. Όμως από ό,τι διαβάζαμε και στα ενημερωτικά που μας έστειλαν οι υπηρεσίες, έχουν ανασταλεί συζητήσεις γιατί δεν ήταν εφικτός ένας συμβιβασμός έτσι όπως γράφεται. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε για αυτές και πώς εκφράζονται.